Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάμε σε μια εβδομάδα που ναι μεν έχει διακοπή, αλλά είχαμε πολλά πράγματα το Σαββατοκύριακο τα οποία θα σχολιάσουμε σήμερα. Θα δούμε ό,τι συμβαίνει σε αυτή την ώρα της εκπομπής ο Λίμπερο παντού. Ως και τις 3 θα πάμε παρεούλα. Η Κρόση Παναγιωτήτη σήμερα μόνο στο μικρόφωνο. Θα έχουμε λογικά και Χρήστο Γιουβάνογλου και Γιώργο Μπαϊράμι τηλεφωνικά να τα πούμε και παρεούλα. Ως και τις 3 μέχρι να παραδώσουμε γιτάλι στον Γιώργο Αγορά με το πέναλτι. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο με πολλά πέναλτι, 6 πέναλτι αν δεν κάνω λάθος και αυτή η αγωνιστική. Και έτσι το πέναλτι νομίζω θα έχει πολύ ψωμί, πολύ πράγμα για να ακούσετε και από τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς εδώ θα πούμε ό,τι συνέβη φυσικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, ό,τι περιμένουμε και σήμερα και τις επόμενες ημέρες όπου αναμένονται εξελίξεις, κυρίως στον Άρη. Και γενικότερα έτσι θα πάμε χαλαρά σε αυτή την ώρα, ημέρα Δευτέρα σήμερα, μετά από Σαββατοκύριακο με αγωνιστική δράση. Ο Λίμπερο παντού λοιπόν. Ξεκινάμε παρέουλα 8 λεπτάκια μετά τις 2. Λοιπόν, ξεκινώντας με τα παιχνίδια που είχαμε για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Απογοήτευση το Σάββατο βράδυ για τους Κιτρινόμαυρους με την ήττα και την πολύ κακή εμφάνιση στο Βόλο. Παρέτηση Παντελίδη που έγινε αποδεκτή χθες σε έναντι της προπονητή ο Άρης στον ΠΑΟΚ. Άλλη μια μέτρια έως κακή εμφάνιση. Αγχωτική νίκη κόντρα στον υποδέστερο Πανιόνιο. Και προβληματισμός γενικότερα. Και για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης νομίζω η διακοπή αποτελεί βάλσαμο τώρα για να μπορέσουν να δουλέψουν εν ώψη της συνέχειας και να παρουσιαστούν με πολύ βελτιωμένη εικόνα. Αυτός είναι ο στόχος και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Ενώ επιστρέφουν μάλιστα και με δύσκολα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο και ο Άρης εδώ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τον επίσης πολύ πληγωμένο Παναθηναϊκό που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα ψάχνει και αυτός να γυρίσει το κουμπί. Λοιπόν, και στην Ευρώπη είχαμε πολύ πράγμα το Σαββατοκύριακο. Γκέλες για Μπάρτσα και Ρεάλ, μεγάλη ανατροπή της Ατλέτικο και άλλα πολλά ωραία και στην Premier League. Σπουδαίο ντέρμπι χθες στο Λονδίνο, το 2-2 του Arsenal Tottenham. Γενικότερα είχε πολύ πράγμα το Σαββατοκύριακο. Είχε την κολάρα του Βέλιου, την οποία μπορούμε να κρατήσουμε. Νομίζω θα είναι τον γκολ της χρονιάς, αν και πολύ νωρίς ακόμα για να το πούμε. Έτσι, γεμίσαμε ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο αυτό. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε με Χρήστο Γιωβάνογλου, να το βάλουμε στην παρέα, μια και απουσιάζει σήμερα το στούντιο. Τι γίνεται, Χρήστο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τι κάνουμε? Μια χαρά, και καλό μήνα, σωστά, δεν είπαμε. Είπαμε χθες εδώ, βέβαια, στον αέρα. Ναι. Εγώ δεν ήμουν χθες. Όχι, ψέματα ήμουν. Το είπα, αλλά δεν το είπαμε παρέα. Εντάξει. Τι γίνεται? Καλά. Πώς είδες τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ χθες? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν βλεπόταν. Όσο και αν θέλαμε να το δούμε, δεν βλεπόταν ο ΠΑΟΚ χθες. Παρουσίασε την γνωστή πλέον ατονία και την έλλειψη δημιουργικότητας και φαντασίας στο επιθετικό κομμάτι. Δέχτηκε ένα γκολ το οποίο προήρθε από τη μία και μοναδική στην ουσία τελική που έκανε ο Πανιόνιος και ήταν και στην αιστεία. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι καλεί το Άβελ Φερέιρα να παρουσιάσει μετά τη διακοπή μια πολύ καλύτερη ομάδα, γιατί όπως είπες και εσύ πριν σε άκουγα, ο ΠΑΟΚ έχει 4 μάτς φωτιά, έχει πάει στο Περιστέρι, μετά έχει τον Άρη στην Τούμπα και ακολουθούν 2 μάτς εκτός με ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης. Έχει μια τετράδα φωτιά εκεί που θα πρέπει όχι να παρουσιαστεί μόνο βελτιωμένος, πρέπει να παρουσιαστεί σαν τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή, τον οποίον ξέρουμε. Θα κρατήσω από χθες τη σημαντική δήλωση του Φερέιρα, ο οποίος είπε ότι πρέπει να αποβάλουμε το γεγονός ότι είμαστε ταμπλούχοι και να ξεκινήσουμε να παίζουμε σαν να θέλουμε να γίνουμε ταμπλούχοι. Το άκουσες αυτό που είπε για τον Κομπανί, την ιστορία που ανέφερα από το φιλικό προετοιμασίας με την Άντερλεχτ? Όχι, δεν το άκουσα. Είπε, λέει, ξεκινώντας να πει αυτό, ότι πρέπει να αποβάλουμε από πάνω μας αυτό το τίτλο των ταμπλούχων και των πρωταθλητών για να ξαναγίνουμε πρωταθλητές. Λέει, θα σας πω, λέει, μια ιστορία από το φιλικό του καλοκαιριού με την Άντερλεχτ. Συνάντησα εκεί τον Κομπανί που είναι προπονητής παίκτης στην Άντερλεχτ. Και λέει, του είπα πως παίκτες στο υψηλότερο επίπεδο που παίρνουν συνεχόμενους τίτλους καταφέρουν να έχουν ξανά δίψα και κίνητρο. Πως το επιτυχάνεται, λέει αυτό. Και μου φορούσα, λέει, ένα καπελάκι που έγραφε ΠΑΟΚ Champion και μου λέει, καταρχήν, λέει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πετάξεις αυτό το καπέλο, λέει, από πάνω σου. Και γενικότερα, ό,τι έχετε που θυμίζει το περσινό πρωτάθλημα, το πετάξεις από πάνω σας. Για να μην σημαίνει τίποτα δηλαδή αυτό, ώστε να υπάρχει δίψα εκ νέου για να αποκτηθεί ξανά ο τίτλος. Να μην μείνει ο ΠΑΟΚ δηλαδή στον τίτλο του πρωταθλητή και του ταμπλούχου, ώστε να μπορεί να τον κυνηγήσει ξανά φέτος. Ναι, νομίζω είναι προφανές αυτό. Το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει αυτή τη στιγμή σαν μια ομάδα η οποία ναι μεν ξέρει ότι είναι ανώτερη από τους αντιπάλους, αλλά δέχεται στα 6 παιχνίδια που έχει δώσει, έχει δεχτεί γκολ και στα 6. Δηλαδή το βασικό συστατικό της περσινής επιτυχίας που ήταν η άμυνα, μία από τις καλύτερες
άμυνες στην Ευρώπη, αν όχι καλύτερη, γιατί δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς, μην εκτεθούμε στον αέρα, να δέχεται σε 6 παιχνίδια γκολ συνεχόμενα, νομίζω ότι λέει κάτι. 10 γκολ σε 6 μάτς είναι πολλά. Ναι, και δεν νομίζω ότι ξέχασε ο Βαρέλα ή ο Κρέσπο ή ο Μάτος να αμήνονται. Εντάξει, δεν ξέχασαν πώς είναι η άμυνα, ούτε ο Πασχαλάκης ξαφνικά από εκεί που έδινε μόνος του βαθμούς και παιχνίδια στον ΠΑΟΚ, ξαφνικά έγινε κουνέλα που λέμε. Ναι. Το κακό είναι μάλιστα και ότι ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί αυτά τα 10 γκολ σε 6 παιχνίδια, έχοντας δεχτεί και πολύ λίγες τελικές προσπάθειες από τους αντιπάλους. Ναι, δηλαδή η αποτελεσματικότητα από την άλλη των αντιπάλων ομάδων είναι αξιοζήλευτη, θα μπορούσα να πω. Τρανό παράδειγμα, χθες ο Πανιώνιος, ο οποίος σε όλο το παιχνίδι δεν απείλησε, και το σουτ που έκανε ο Τσιλούλης στη Μανοϊκή, όπως είπα πριν, τελική, κατέληξε στα δίχτυα. Εντάξει. Ναι. Ναι, νομίζω ότι πρέπει όλα αυτά να ξεκινήσουν από το πνευματικό κομμάτι αρχικά και μετά το τακτικό. Γιατί η ομάδα φαίνεται ότι πνευματικά δεν είναι καλά. Και μετά τακτικά. Εγώ δικαιολογώ εν μέρη την κατάσταση και στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, λόγω της αλλαγής προπονητής, στο timing που ήρθε, και επίσης λόγω του ότι ο νέος προπονητής από τη μέρα που ήρθε ουσιαστικά ασχολήθηκε στην προετοιμασία κυρίως με τα μάτια με τον Άγιαξ. Δεν είχε το χρόνο και τα περιθώρια να δουλέψει για περαιτέρω για την ομάδα ενός πρωταθλήματος, και αυτό φαίνεται τώρα. Φάνηκε και στα μάτια με τη Σλόβαν. Γιατί άλλος ο τρόπος παιχνιδιού που χρειαζόταν για να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ, εντελώς διαφορετικό στυλ, και άλλο. Άλλος τρόπος παιχνιδιού χρειάζεται για να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Κόντρα σε Σλόβαν, κόντρα σε Πανιόνιο, ποδέστερες ομάδες δηλαδή. Και δεν έχει προλάβει να το δουλέψει όλο αυτό, νομίζω, ο Φερέιρα, και αυτό φαίνεται τώρα. Τώρα, βέβαια, σε αυτή την 15η διακοπή θα έχει την ευκαιρία να το κάνει και θα έχουμε κι εμείς καλύτερο δείγμα για να τον κρίνουμε μετά τη διακοπή. Έχω την εντύπωση, Γιώργο μου, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά ούτε από άποψη φυσικής κατάστασης. Ναι, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν γίνεται μετά το 65-70 ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί. Δεν έχει ανάσες ο ΠΑΟΚ μετά. Όλοι ναι. Ειδικά χθες ο Εσίτη, για παράδειγμα, σου έδινε την εντύπωση ότι σαν να φώναζε βγάλε με έξω. Ναι, και είχε και την αναγκαστική αλλαγή του Βαρέλα και έμεινε με μια αλλαγή. Εκεί προτιμήθηκε να βγει ο Λέος Ζαμπά. Για να μπει ο Πέλκας. Όχι, ο Δημήτρης Λιμιός, και να περάσει ο Δημήτρης Πέλκας. Ο Ζαμπά ήταν η πρώτη αλλαγή. Και μιας που αναφέρθηκα στο Ζαμπά, θα μου επιτρέψεις λίγο να κάνω μια αναφορά στον 21χρονο Βραζιλιάνο Εξτρέμ, ο οποίος δείχνει να μην είναι καθόλου καλά, πνευματικά, το τονίζω, και αγωνιστικά κατά επέκταση. Καθώς χθες υπάρχει ένα σκηνικό το οποίο εγώ δεν το αντιλήφθηκα, να σου πω την αλήθεια, καθώς ήμουν στο στούντιο και εκεί ήμουν στη μετάδοση που έκανε ο Στέργιος Αναστασιάδης και είδα το θέμα στο ΠΑΟΚ 24, ότι ο Ζαμπά μετά την αλλαγή του πήγε να αποχωρήσει τα αποδυτήρια κατευθείαν. Ναι, έβγαλε έναν εκνευρισμό. Επειδή ήταν κλειστή κατά τακτή, αναγκάστηκε να γυρίσει στον πάγκο και αποδοκιμάστηκε από μερίδα οπαδών εκεί που ήταν στη θύρα 1-2-3. Στις θύρες εκεί. Κάτι πρέπει να γίνει με τον Βραζιλιάνο, γιατί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα τεινάξει βασικά όλο το project που έχει στηθεί πάνω του. Και ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει πολλά πάνω στο Λέο Ζαμπά. Ναι. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ναι, όντως κάτι πρέπει να γίνει πάντως με τον Ζαμπά. Δεν ξέρω πώς θα συνέλθει. Φοβάμαι ότι θα είναι ένας νέος Βάρντα ο Ζαμπά. Προς τα εκεί βαδίζει. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως κάτι πρέπει να αλλάξει. Και για να κλείσω την όλη αυτή την παρένθεση όσον αφορά την αναφορά όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Είδα σήμερα ότι στις 18 Ιουλίου είχα γράψει στο Repress ένα κείμενο όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση του ΠΑΟΚ, και στα χαφ και είχα γράψει συγκεκριμένα σε μια παράγραφο ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει παίκτες με χαρακτηριστικά φυσικά και τεχνικά, ώστε να κρατάνε μπάλα και να έχουν τρεξίματα και ένταση στο παιχνίδι τους. 1,5 μήνα μετά ο ΠΑΟΚ δεν τους απέκτησε, και χθες η μοναδική διαθέσιμη χαφ ήταν ο Γιώσιπ Μίσης, ο οποίος κατ' εμέ ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου ξανά, και ο Άντερσον Εσίτη, ο οποίος αποκτήθηκε πριν 2-3 εβδομάδες. Ναι. Υπάρχει θέμα στα χαφ του ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Όσο και αν περιμένουμε το Μαουρίτσιο, ο Μαουρίτσιο δεν θα είναι έτοιμος τώρα στα κοντά, θα είναι σε ένα μήνα το ελάχιστο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει σε αυτή τη λύση.
πρέπει να καλυφθούν τα κενά εσωτερικά. Και δεν το θέμα πώς. Είναι εδώ αναδεικνύεται περισσότερο το πρόβλημα, κυρίως με το σχηματισμό που θέλει να παίξει ο Φερέιρα και με το, γενικά τον τρόπο ανάπτυξη παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει. Γίνεται ακόμη πιο φανερό το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Ναι. Ίσως πρέπει λίγο και ο Πορτογάλος να αλλάξει, εφόσον δεν έγιναν μεταγραφικές κινήσεις που και ο ίδιος φαντάζομαι θα ήθελε, ίσως πρέπει να αλλάξει λίγο το πλάνο στο μυαλό του και να το πάει λίγο αλλιώς. Γιατί αυτό που θέλει να παίξει με το υλικό που έχει, νομίζω ότι δύσκολα μπορούμε να το δούμε σε ικανοποιητικό βαθμό. Όπως διάβασα στο Facebook σε μια ανάρτηση που ήταν πάρα πολύ to the point, έγραψε ότι δεν γίνεται να θες να κάνεις ιταλική κουζίνα με υλικά για σούσι. Ναι. Δεν γίνεται. Εντάξει, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Ο Φερέιρα θέλει να παίξει έχει ένα δικό του τρόπο παιχνιδιού και πλάνο ανάπτυξης που αυτό το υλικό φαίνεται ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Και όσο το πιο γρήγορα το καταλάβει και ο Φερέιρα και οι διοίκηση και οι παίκτες, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους. Με στον ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση και για εμάς. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Άλλο, τι είδες Χριστό, Σαββατοκύριακο? Σαββατοκύριακο. Κρατάω την πολύ κακή απόδοση του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Ναι. Και σου δίνω τα εύσημα γιατί έλεγες ότι εντάξει, είναι φιλικά παιχνίδια, μην τρελαίνεστε. Αυτή ήταν η ουσία όλων αυτών που έλεγες. Είναι φιλικά παιχνίδια, θα δούμε έναν άλλο Παναθηναϊκό στα επίσημα παιχνίδια και όντως είχες δίκιο. Κρατάω επίσης την απομάκρυνση του Σάββα Παντελίδη, παρέτηση βασικά, την παρέτηση του Σάββα Παντελίδη από το τιμόνι του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος δείχνει ότι και αυτός έχει θέματα εσωτερικά, πολλά θέματα εσωστρέφειας, ή μάλλον που θα δημιουργήσουν εσωστρέφεια αν θέλετε καλύτερα. Και αν μου επιτραπεί ένα σχόλιο γι' αυτό, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του Άρη ήταν ο Παντελίδης. Όχι λες. Όχι, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του Άρη ήταν ο Παντελίδης. Τι άλλο πρέπει να αλλάξει θεωρείς για να είναι βελτιωμένος, να βελτιωθεί συνέχεια? Νομίζω ότι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, ότι πρέπει να παρθούν κάποια σημαντικά κεφάλια στο ρόστερ. Παίκτες λες, από δηλαδή. Από αυτά που καταλαβαίνω εγώ, που δεν είμαι στην καθημερινότητα του Άρη, δεν είμαι μέλος, όχι είμαι του ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, έχω μια καλύτερη ενημέρωση, μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά την ατμόσφαιρα γύρω από τον ΠΑΟΚ από ό,τι από τον Άρη, αλλά αυτό που εισπράττω εγώ και από την πόλη αλλά και από τα ρεπορτάζ είναι ότι μέσα στην ομάδα υπάρχει θέμα. Οι αρμόδιοι πρέπει να το δουν. Ο Άγγελος Χαριστέας, ο οποίος έχει αναλάβει, καλείται να βρει λύση, καλείται να βρει προπονητή. Το όνομα του Μαρίνου Ζωνίδη που παίζει δυνατά, εγώ θα ρισκάρω και θα πω ότι δεν θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Όχι, δεν νομίζω ότι. Όχι, το ξεκαθαρίσαμε και χθες με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ο Ζωνίδη. Φήμες είναι αυτά περισσότερο. Τέλεια. Εγώ νομίζω ότι ο προπονητής του Άρη θα είναι Έλληνας. Και εντάξει, δεν ξέρω αν ο Νίκος έχει πει κάτι, κάποιο όνομα. Δεν θέλω να πω εγώ αυτό που σκέφτομαι. Από Έλληνες το όνομα του Δέλα είναι αυτό που παίζει. Αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για προχωρημένες επαφές. Νομίζω ότι ο Τραϊανός Δέλας θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Ακόμη είναι νωρίς. Και νομίζω και ότι ο Γιώργος Δόντος θα αποτελέσει παρελθόν μέσα στις επόμενες δύο αγωνιστικές, αν δεν αλλάξει Άρδιν η εικόνα του Παναθηναϊκού. Ναι. Και ποιος να πάει, λες, στο Παναθηναϊκό? Μπορεί να δούμε και Σάββα Παντελίδη στο Παναθηναϊκό. Μπα, δύσκολα. Δεν ξέρω, έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δύσκολα. Όφι πάντως, γιατί στεκόμαστε μόνο στον κακό Παναθηναϊκό, Όφι εντυπωσίασε για δεύτερο σερί εκτός έδρας μάτς. Μετά το Βικελίδης και στο ΆΚΑ. Γιατί στεκόμαστε μόνο στις κακές εμφανίσεις των μεγάλων, αλλά να δούμε λίγο και όταν ομάδες όπως ο Όφι παίζουν τέτοιο ποδόσφαιρο. Γιατί έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο ο Όφι μες στο ΆΚΑ. Δεν ήταν απλά ότι βρήκε απέναντι τον τραγικό Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε το σκορ να είναι και πολύ μεγαλύτερο από το 1-3. Ναι, σίγουρα. Επίσης το γκολ του Απόστολου Βέλιου. Νομίζω αυτό είναι ήταν το highlight όχι μόνο Σαββατοκυριακού, νομίζω και του πρωταθλήματος μπορούμε να πούμε. Αν και είναι νωρίς. Αν δεν υπάρχει. Αν υπάρχει κάποιο συγκλονιστικό άλλο γκολ, νομίζω θα είναι το γκολ του πρωταθλήματος. Ναι. Αλλά φυσικά εννοείται, αφού το πιάσαμε στο στόμα μας το Βέλιο εμείς δύο εβδομάδες τώρα σε ρί και δεν μπορεί να κουνηθεί κτλ. Πάρε το παστελάκι σου. Έτσι. Έτσι είναι αυτά.
Ωραία. Αυτά. Ωραία. Από μένα. Έγινε, Χρήστο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και με τον Χρήστο Γιωβάνογλου που δεν είναι σήμερα εδώ παρέα. Τα είπαμε τηλεφωνικά. Συγγνώμη. Για να ξεφύγουμε λίγο και από τα δικά μας. Η FIFA ανακοίνωσε τους τρεις φιναλίστες για το βραβείο του καλύτερου παίκτη. Πάλι τρεις τους θα ανταγωνιστούν, όπως και τα βραβεία του UEFA. Ρονάλντο, Μέση και ο Φαντάικ που μπήκε σφίνα. Πήρε το βραβείο του καλύτερου στο Champions League από την UEFA για την περσινή σεζόν. Τώρα είναι φιναλίστες για να πάρει και το βραβείο του καλύτερου παίκτη χρονιάς από τη FIFA. Ο Φαντάικ, να δούμε αν θα το πάρει και αυτό. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 23 Σεπτέμβρη στο The Best FIFA Football Award Show. Στο Μιλάνο, Φαντάικ, Ρονάλντο και Μέση, λοιπόν, οι τρεις υποψήφοι για το βραβείο του καλύτερου. Λοιπόν, έχουμε και μουντομπάσκετ, το οποίο έχει ξεκινήσει από το Σάββατο. Το παγκόσμιο που η Εθνική ξεκίνησε χθες με άνετη νίκη 85-60 κόντρα στο Μαυροβούνιο. Αύριο στις 3 το δεύτερο παιχνίδι μας κόντρα στην Βραζιλία, σαφώς πιο επικίνδυνη αντίπαλο. Ξεκίνησε και με νίκη απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Να δούμε λίγο τα μάτς που έχουμε σήμερα. Πρέπει να έχουμε και τώρα μάτς σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτή την ώρα να το βάλουμε, να το βλέπουμε κιόλας, Δημήτρη, στην ΕΡΤ. Πρέπει να έχει το μάτς της Ιταλίας με τις Φιλιππίνες. Για να δούμε. Α, όχι, δεν, πρέπει να ξεκινά στις 3 και αυτό, ναι. Ξεκινά στις 3. Χθες ξεκίνησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με νίκη στην δική τους πρεμιέρα. Λοιπόν, σήμερα αν έχει στις 2.30 Σερβία, Φιλιππίνες, Κίνα, Πολωνία, Πόρτο Ρίκο, Ισπανία και Νότια Κορέα, Ρωσία. Τα παιχνίδια αυτά. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το απαραίτητο διάλειμμα, να πάμε στο break. Μισό λεπτάκι όμως, πρώτα βλέπω έχει ανακοίνωση, παύλα εξήγηση, της ΠΑΕ Άρης για το ότι χθες ήταν πεσμένη η επίσημη σελίδα της ΠΑΕ Άρης στο Facebook και έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ Άρης. Λέει, σας ενημερώνουμε ότι η επίσημη σελίδα της ΠΑΕ Άρης στο Facebook είναι προσωρινά απενεργοποιημένη. Διερευνούμε τους λόγους και θα υπάρξει άμεση ανάρτηση μόλις επανέλθει η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε στο μεταξύ να ενημερώνεστε κανονικά για όλα τα νέα της ομάδας μας μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα arisfc.com.gr, καθώς και από τους υπόλοιπους λογαριασμούς της ΠΑΕ Άρης στα social media, Instagram, Twitter κτλ. Όντως αυτό ήταν κάτι χθες που προκάλεσε συζητήσεις και σχόλια μετά από τέτοια ημέρα με ήττα στο Βόλο, με παρέτηση προπονητή και όλα αυτά που ακολούθησαν. Ήταν και πεσμένη σελίδα στο Facebook. Πολλοί ήθελαν να μπουν εκεί να ξεσπάσουν την οργή τους με σχόλια. Αλλά και πέσει η σελίδα. Σαν το Instagram του Πέλκα που το διέγραψε ο ίδιος, λογικά. Ναι, εκείνο το διέγραψε ο ίδιος το Instagram του Πέλκα. Το δικό του Instagram ο Πέλκας. Εδώ τώρα υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, όπως ενημερώνει η ΠΑΕΑΡΙΣ. Τώρα πώς δημιουργήθηκε αυτό συμπτωματικά αυτή την ημέρα. Τέλος πάντων, θα επανέλθει η σελίδα και θα μπορούν οι φίλοι του Άρη εκεί να κάνουν τα σχόλιά τους και πάλι. Ωραία, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ο Λίμπερο Παντού. Εδώ, Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο Παντού στο Λίμπερο 107,4. Ημέρα Δευτέρα, 3 παρά 20, ως και 4 θα πάμε παρεούλα μέχρι να παραδώσουμε σκυτάλι στο Γιώργο του Αγώνα με το πέναλτι. Είπαμε νωρίτερα κυρίως για τα του ΠΑΟΚ. Είχε και άλλα παιχνίδια φυσικά αγωνιστική. Είχε και μου τον μπάσκετ, Σαββατοκύριακο, πολύ γεμάτο. Τώρα πλέον μπαίνουμε σε ρυθμούς προκριματικών γύρω 2020. Με το μάτς εθνικής να είναι την Πέμπτη στη Φιλανδία και την Κυριακή το δεύτερο με το Λιχτενστάιν. Θα μπούμε σιγά σιγά σε αυτούς τους ρυθμούς. Νωρίτερα ο Λιμιός κλήθηκε αντί του Μάνταλου στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από το Φανσίπ. Σήμερα στις 3 η ΕΠΟ θα παρουσιάσει κιόλας τον Φανσίπ για να ανοίξει και αυτό στα χαρτιά του. Ο Ολλανδός νέος τεχνικός εθνικής ομάδας που θα ντεμπουτάρει την Πέμπτη. Πολύ ωραία. Πάμε όμως τώρα να καλησπέρισουμε και τον Γιώργο Μπαϊράμι, ο οποίος και αυτός σήμερα θα μας τα πει τηλεφωνικά. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εδώ με αφήσατε μόνο μου σήμερα και εσύ και ο Χρήστος. Μόνος. Μόνος. Ρε φίλε, έπρεπε να κάνουμε αυτή τη μίνι απόδραση για λίγο, να πάρουμε κάποιες ανάσες. Νιώθω βέβαια σαν συνταξιούχος. Γιατί? Κάνω ρε εσύ Σεπτέμβριο διακοπές, αυτό είναι. Αλλά εντάξει, είναι ωραία, έχει ζέστη ακόμα στην Ελλάδα και το Σεπτέμβριο είναι, προσφέρεται και διακοπές, κανονικότητα. Μια χαρά, μια χαρά. Τι γίνεται? Θα συζητήσουμε και Super League. Τι είδες τον Κυριακό? Εχθές είδα το παιχνίδι της ΑΕΚ, εδώ που έκανα τη βόλτα μου. Εντάξει, δεν γίνεται. Μπορεί να είμαστε διακοπές, αλλά δεν γίνεται να το αφήσεις το ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισμό. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Είδα το παιχνίδι της ΑΕΚ, νομίζω πως ήταν στην ίδια εικόνα από εκεί που την αφήσαμε στο παιχνίδι με την Τραμπζονσπορ. Ήταν απολαυστική και νομίζω θα ήταν άδικο άμα είχαν την νίκη.
γιατί κάποια στιγμή σοφαρίστηκε με ένα πέναλτι, από το πουθενά θα έλεγα εγώ, ο Αστέρας δεν μπορούσε να απειλήσει καθόλου σε δεύτερο ημίχρονο, αλλά βγάλαν αυτά τα ψυχικά αποθέματα οι παίκτες ΣΑΚ και τελικά πήραν την νίκη, η οποία μπορεί να εδρεώσει και τον Κωνσταντόγλου στον πάγκο. Λες να γίνει γιατί αυτό, ακούγεται πολύ έντονα. Ακούγεται πολύ έντονα και οι παίκτες είναι πολύ ευχαριστημένοι, τους έδωσε κίνητρο. Τους έδωσε κίνητρο, τους περνάει αυτό που θέλουν οι παίκτες, είναι ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, πραγματικά. Ο Κωνσταντόγλου νομίζω στη δηλώση μετά είπε ότι ίσως θα πρέπει να γίνει, να υπάρξει μια διάβαση κατάσταση. Εγώ ήρθα εδώ πέρα λέει, για να βοηθήσω απλά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα κρατηθεί όλο αυτό. Μια επιλογή Κωνσταντόγλου πιστεύεις στον πάγκο? Για να συνεχίσει η κοίταξε, από αυτά τα δείγματα που έχουμε δει τώρα, ίσως θα έχει. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Όπως είπε και ο Κωνσταντόγλου, κάποια στιγμή θα βγει το πρόβλημα της ομάδας. Δηλαδή δεν είναι όλα αρμονικά τώρα με δύο νίκες. Ξέρω τι να πω. Θα δείξει στο μέλλον. Ναι. Ξέρω, νομίζω, θεωρώ πως ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Ναι. Πολύ φασαρία εδώ πέρα, φίλε, γίνεται. Ναι, μια χαρά σε ακούμε εμείς πάντως. Ναι, μια χαρά, έλα. Τι άλλο σου άρεσε χθες από την ΑΕΚ, πέρα από αυτό το πάθος, αυτή τη δίψα που έβγαλαν οι παίκτες? Αυτό νομίζω ήταν το πιο σημαντικό, και ότι κέρδισε κάποιους παίκτες οι οποίοι τον τελευταίο καιρό δεν πατούσαν καλά, όπως ένας από αυτούς ήταν ο Σιμόες, ο οποίος άκουσε πολλά το τελευταίο διάστημα. Δεν ήταν σε καλή φόρμα, ήταν επηρεασμένος πολύ, δεν ξέρω από τι. Αλλά χθες ήταν πάρα πολύ καλός πραγματικά. Ο Ολιβέιρα ήταν επίσης καλός, πέτυχε και τον γκολ, αλλά μετά τραυματίστηκε, πρέπει να έχει πάθει θλάση. Γιατί σε μια φάση τον τράβηξε και βγήκε αλλαγή. Αλλά και σίγουρα εντάξει, σταθερή ποιότητα ο Λιβάγια, ο οποίος μέσω γήπεδο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει πραγματικά. Να κρατήσει μπάλα, να δώσει, να ανοίξει όλο το παιχνίδι. Είναι τρομερός. Ναι, ήταν εξαιρετικός. Σε κάθε παιχνίδι είναι απολαυστικός. Βγάζει πολύ ποιότητα, έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Ξέρει να κρατάει πάρα πολύ καλά την μπάλα, ανοίγει όλο το παιχνίδι. Είναι απολαυστικός πραγματικά ο Λιβάγια. Ναι, πολύ, πολύ καλός. Και πόρωσε και τον κόσμο με τον πανηγυρισμό εκεί, έτσι. Έτσι, έτσι. Ναι. Θύμισε νομίζω τις εποχές Ντέμι για την ΑΕΚ. Γιατί ναι, του έδωσε πολλά φόρουμ αυτό. Τον έβαλε και εξόδου στο Facebook ο Νικολαίδης, ο Ντέμις Νικολαίδης. Ναι, ναι, κάνανε κάτι τέτοιο ακριβώς. Τώρα για τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχω εικόνα. Είδα κάποιες ανακοινώσεις από πλευράς Κούγια. Τα γνωστά. Για τον Ολυμπιακό. Νομίζω έγραψε κιόλας ότι δεν περίμενα τον Μελισανίδη να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Κάτι ναι, τέτοιο. Ναι, ναι, λέει, μας υποσχέθηκε, λέει ο Μελισανίδης, ότι θα μας ρίξει πέρσι, ναι. Αλλά δεν περίμενα, λέει, ότι θα βοηθάει και τον Ολυμπιακό για να το πετύχει αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Είναι οι γνωστές τοποθετήσεις από τον Άρντα. Άρντα εκεί με φανέλα LeBron James, είδες? Ναι, είδα κάποιες εικόνες. Ωραία ήταν. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχω εικόνα και είδα ότι κέρδισε 2-1. Δεν ξέρω, δυσκολεύτηκε. Αγχώθηκε λίγο, ναι. Δεν ήταν καλή εμφάνιση. Δεν πατάει καλά ακόμα δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω πως το σημαντικό είναι πως παίρνει τα αποτελέσματα. Έχει το 2-2. Έχει ακόμα αυτό το χαρακτήρα του πρωταθλητή. Ναι. Εντάξει, χθες χωρίς να εντυπωσιάσει πάλι με άγχος, τα είπαμε κιόλας. Ναι. Αλλά εντάξει, πρέπει να συνέλθει οπωσδήποτε στη διακοπή. Σίγουρα θα τον βοηθήσει. Καλύτερες μέρες για τον ΠΑΟΚ, ναι, σίγουρα αυτό. Εθνική ομάδα είδαμε καθόλου? Εθνική ομάδα, εγώ δεν είδα, να σου πω την αλήθεια. Highlights είδα, εσύ είδες το παιχνίδι? Ναι. Είδα κάποια λίγα λεπτά, όσα πρόλαβα. Εντάξει, περίμενα να είναι πιο κλειστό το παιχνίδι και το σκόρ, αλλά η Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλή, έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Υστερούμε λίγο στο σουτ, είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να μας βγει αργότερα να είναι κακός ιονός για τη συνέχεια το σουτ. Αλλά η Σέρβη για παράδειγμα είναι πολύ δυνατή εκεί. Πώς? Η Σέρβη είναι πολύ δυνατή εκεί. Ακριβώς, ναι. Είδα το παιχνίδι της Σερβίας προχθές με την Αγκόλα, τους διέλυσαν πραγματικά και αυτή την ώρα νομίζω παίζουν με τις Φιλιππίνες. Ναι, είναι 18-11, 3-23 ναι. Πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Οι Σέρβοι πραγματικά από το τρίπο το σκοτώνουν. Είχαν με την Αγκόλα 7 στα 7 στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι τέτοιο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω πως το κλειδί σε εμάς είναι η άμυνα, που είμαστε πάρα πολύ καλοί στην άμυνα. Και κάποια στιγμή να εκμεταλλευτούμε το σουτ, να βρεθούν οι σουτέρ μας σε καλή μέρα, για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Με τις προσδοκίες που πάμε στο παγκόσμιο κύπελο για ένα μετάλλιο. Νομίζω πως θα πρέπει στη συνέχεια να μπουν και τα σουτ. Τώρα, το πολύ σημαντικό. Με τη Βραζιλία επόμενο παιχνίδι, πιο δύσκολο σαφώς. Κέρδισαν και οι Βραζιλιάνοι. Ακριβώς πιο υψηλό το επίπεδο, αλλά δεν νομίζω πως θα αντιμετωπίσουμε στο τέλος της βραδιάς, του μεσημεριού βασικά. Πρόβλημα, θα κερδίσουμε και τους Βραζιλιάνους, θα πάμε και στη δεύτερη φάση. Ναι. Και από εκεί και θα βλέπουμε, εκεί θα έχουμε Αμερική και Τουρκία. Αυτές τις δύο θα ανταγωνιστούν. Δύο εισιτήρια, τη δεύτερη φάση για τα προημιτελικά. Θα πούνε νοκάουτ. Αντετοκούμπο έχω, δεν φοβάμαι ούτε τι είπα. Κοίταξε, ο Αντετοκούμπο, αν τον έβλεπες εχθές και τον κόσμο, βασικά ο κόσμος γέμισε στο γήπεδο μόνο και τον Αντετοκούμπο, σε
κάθε φάση, κάθε φορά που έπιανε την μπάλα στα χέρια του, έτσι το κράβγαζε το κοινό. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Εντάξει, είναι και λογικό. Είναι ο MVP του NBA. Οπότε, βέβαια. Και είναι και πολύ τιμητικό και για την Ελλάδα, όπως και ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο νιώθει τιμή που παίζει για την εθνική ομάδα της πατρίδας. Το δήλωσε και χθες μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ναι, διάβασα τις δηλώσεις του. Όντως είπε και ότι έχουμε παικταράδες εδώ, ότι θα κάνω τα πάντα ακριβώς για την ομάδα, ό,τι μου πει ο προπονητής. Έχει πολύ σωστή νοοτροπία. Πνευματικά είναι, νομίζω. Αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα στην εθνική και όντως έχουμε και καλή ομάδα. Ευτυχώς δεν έχουμε απουσίες. Γύρισε και ο Κώστας Λούκας και νομίζω πως στα επόμενα παιχνίδια θα το δούμε ακόμα καλύτερο. Όταν θα πάρει λεπτά συμμετοχή στα πόδια του. Είναι η τεράστια μας ευκαιρία φέτος για μια διάκριση. Το πιστεύω. Και να πάρουμε και την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες φυσικά. Να μην παίξουμε προ-Ολυμπιακό τουρνουά. Ναι. Άντε να δούμε. Είναι πολύ σημαντικό κι αυτό. Ναι. Άντε να δούμε. Περιμένουμε τη συνέχεια του τουρνουά. Τέλεια. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Έτσι, καλή ωραία. Συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Μπαϊράμι. Θα πάμε σε Νίκο Παπαδόπουλο, Δημήτρη Μπαλόμπα, σε πολύ λίγο. Να μας πει τι γίνεται και στα Τουάρια, αν έχουμε κάποια εξέλιξη και στο θέμα του προπονητή. Ο Γιουνές θα τελειώσει οριστικά σήμερα. Υπάρχουν πραγματάκια και υπάρχουν εξελίξεις στα Τουάρια. Και θα μας τα πει σε λίγο όλα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ωραία, πάμε να καλησπερίσουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από που θέλεις. Τα είπαμε και χθες βράδυ εδώ στο post game, βέβαια. Σήμερα έχουμε κάτι καινούριο μέχρι στιγμής. Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο για την ώρα και κάποια εξέλιξη όσον αφορά την επόμενη μέρα της αποχώρησης του Σάββα Παντελίδη του Πάγκου του Άρη, και νομίζω ότι είναι και αρκετά νωρίς ίσως. Το να είχαμε κάτι ήδη ίσως να ήταν και λίγο επιπόλαιο, αφού δεν έχουν περάσει καλά 48 ώρες τη στιγμή που αποχώρησε, που επέβαλε την παρέτησή του ο 54χρονος τεχνικός. Όλα τα βλέμματα βέβαια είναι στραμμένα στον Θόδωρο Καρυπίδη και στον Άγγελο Χαριστέα όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Παντελίδη, για τον οποίο φυσικά ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση, με τον Άρη, όπως λέγαμε και χθες το βράδυ, να δίνει μια προτεραιότητα στην αγορά του εξωτερικού και να ψάχνει εκεί κυρίως τον νέο προπονητή της ομάδας, καθώς στην Ελλάδα οι επιλογές είναι περιορισμένες. Νομίζω ότι αν ο Άρης, με τα τωρινά δεδομένα, γιατί αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, αν ο Άρης ασχοληθεί μια περίπτωση από την ελληνική αγορά, αυτή νομίζω θα είναι του Δέλα και όχι κάποια άλλη. Με τα τωρινά δεδομένα, επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί το απόγευμα μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά νομίζω ότι, και να σου πω την αλήθεια, και πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή προπονητικά είναι του Δέλα. Γιατί είναι και νεαρός, έχει ήδη εμπειρίες και από το κορυφή και από την πρώτη κατηγορία της Ελλάδας. Έχει προσωπικότητα που και αυτό σίγουρα παίζει το ρόλο του. Έχει κάποια καλά στοιχεία δηλαδή. Έχει πολύ καλή συνεργασία. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Άγγελο Χαριστέα. Και σίγουρα είναι μια, νομίζω, για τον Άρη αυτή τη στιγμή η μοναδική επιλογή που ξεχωρίζει, η πρώτη επιλογή που ξεχωρίζει από την ελληνική αγορά. Αλλά ο Άρης δεν βιάζεται και το ψάχνει και στο εξωτερικό για να δει πώς βρει κάτι καλύτερο εκεί. Χωρίς να βιάζεται, έχοντας και δύο εβδομάδες μπροστά του, θα φανεί. Αν μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε καταφέρει να βρει και τον αντικαταστάτη του Παντελίδη, ώστε να είναι τουλάχιστον την επόμενη εβδομάδα εδώ και να κάνει κάποιες προπονήσεις με την ομάδα πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, να εκμεταλλευτεί και τη διακοπή. Είναι εξαιρετικός, εντάξει, ο Άρης μέσα στην ατυχία του ήταν ατυχία, μέσα στην κρίση του την αγωνιστική, να το πω έτσι, ήταν και λίγο τυχερός ότι έχει τώρα τη διακοπή λόγω των εθνικών. Σήμερα περιμένουμε να λυθεί οριστικά και το συμβόλαιο του Χάμζα Γιουνές, ο οποίος θα αποχωρήσει εκτός από τον Άρη. Είναι σε επαφές οι δύο πλευρές. Στην Πετρολούλ και... θα πάει από ό,τι φαίνεται, έτσι. Κοίτα, ναι. Υπάρχει το ενδιαφέρον με την Πετρολούλ. Υπάρχει και το ενδιαφέρον από μία-δύο ομάδες στην Ελλάδα. Δηλαδή, διαβάσαμε κάτι δημοσιεύματα από Γιάννενα, ας πούμε, για τον Μπάζ Γιάννενα, που νομίζω βέβαια ότι ο Γιουνές δεν θα ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Εγώ έμαθα ότι... Έμαθα βασικά. Υπάρχει μια πληροφορία ότι για τον παίχτη ρώτησε απ' έξω για Απόλλωνα Σμύρνης. Μάλιστα. Για το Γιουνές, αλλά τώρα άμα δεν βρεθεί νομίζω κάτι από άλλα εθνική για τον ίδιο στην Ελλάδα, το πιο πιθανό γυρίσει στη Ρουμανία, όπου είναι και η γυναίκα του κιόλας.
Εντάξει, από εκείνο και ο Κουμπάρος του Γιώργου. Να τα λέμε κι αυτά. Ο Ράσβαν, έτσι. Ο Ράσβαν, βέβαια. Ο Ράσβαν, λοιπόν. Εντάξει, και εκτός από πρόβλημα θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Τινίσιος, λογικό το βρίσκω εγώ. Εντάξει, δεν έδωσε ποτέ τη σταθερότητα την οποία ήθελα από αυτόν ο Άρης επιθετικά. Οπότε ο Άρης μετά μένει στην επίθεση με Ντέγε, Ντιγκινί που μπορεί να παίξει το ρόλο και Διαμαντόπουλο που επέστρεψε. Νομίζω ότι ο Διαμαντόπουλος, εντάξει, τώρα βέβαια ο Παντελίδης έχει φύγει, θα δούμε τι αποφασίσει ο νέος προπονητής, αλλά η λογική λέει ότι η σειρά αυτών των τριών είναι Ντέγε, Ντιγκινί, Διαμαντόπουλος αυτή τη στιγμή. Αλλά θα δούμε τι αποφασίσει και ο νέος προπονητής και πλέον να δούμε με την έλευση του νέου προπονητή και μια καλύτερη κόντρα στο θετικό είναι ότι θα έχουν κίνητρο για να δείξουν πράγματα. Γιατί και αυτοί άμυροι των ευθυνών τους δεν είναι. Και το ξέρουν αυτό πολύ καλά και οι ίδιοι και οι άνθρωποι του Άρη. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και ο Άγγελος Χαριστέας μίλησε όπως μίλησε χθες μέσα από διτήρια. Και από σήμερα θα ξεκινήσει και κάποια τέτα-τέτα σταδιακά με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Προκειμένου να δει πώς σκέφτονται ορισμένοι και να βοηθήσει και αυτός με αυτόν τον τρόπο στο να αλλάξει λίγο η εικόνα των παιχτών και αγωνιστικά αλλά και να τους βοηθήσει και πνευματικά ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Να συνέλθουν. Να δούμε. Να αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει η εξέλιξη με τον Παντελίδη την παρουσίαση, τη συνέντευξη τύπου που είναι να παραθέσει ο Άγγελος Χαριστέας. Στην επίσημη παρουσίασή του ως διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είπα, έχει ενημερώσει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο μέσα στην εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Τώρα εντάξει, επειδή ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερος πλέον και με αναζήτηση ως νέο προπονητή, θα δούμε τελικά κατά πόσο θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο. Μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης λίγο νωρίτερα βλέπω όσον αφορά ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σελίδα αυτό της επίσημης σελίδας. Ναι, το διαβάσαμε. Στο Facebook και είναι προσωρινά απενεργοποιημένη. Λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη για το αν ήρθε συμπτωματικά σε μία ημέρα που σίγουρα θα ήθελε πολλοί κόσμος να μπει να σχολιάσει. Αλλά εντάξει τώρα, βλέπουμε σκιές. Να σου πω κάτι, όσοι σχολιάσανε προχθές και χθες. Ναι, πρόλαβα. Δηλαδή, να πεις ότι έπεσε κατευθείαν μετά το μάτσο με τον Βόλο, θα πεις τι έγινε. Ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά εντάξει, τώρα μετά από δύο μέρες δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο με Δόλο. Εντάξει, αυτά τώρα είναι. Ναι, ναι, άμα ψάχνεις να βρεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι βλακίες τώρα αυτά, εντάξει. Προφανώς είναι κάποιο τώρα. Τεχνικό πρόβλημα υπάρχει και θα διορθωθεί. Τεχνικό πρόβλημα το οποίο θα διορθωθεί. Μάλιστα, ωραία, Νίκο. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις και περισσότερα και στο About Arson Air στις 5. Να σκαλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο για τα θέματα του Άρη. Φυσικά περισσότερα και πιο λεπτομερώς και με περισσότερο σχολιασμό και με ανοιχτές γραμμές στις 5 στο All About Arson Air εδώ στο Λίμπρο 107,4. Θα έχει την ευκαιρία να ακούσετε πολλά παραπάνω από το κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Τα μεταγραφικά της τελευταίας στιγμής που υπάρχουν, μιας και ολοκληρώνεται η μεταγραφή περίοδος και στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ικάρντι φαίνεται να πηγαίνει δανεικό στην Παρί. Ο Νεϊμάρ, όπως φαίνεται, μένει στην Παρί. Λοιπόν, ο Τσιτσαρίτο Ερνάντες, ο Χαβιέρ Ερνάντες, ο γνωστός και ο Τσιτσαρίτο, πηγαίνει στην Σεβίλη. Αυτά έτσι τα τελευταία με μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό. Επίσης βλέπω ότι διαιτητής στο μάτς της Φιλανδίας με την Ελλάδα της εθνικής μας στην Πέμπτη, ο Τάμπερ, ορίστηκε ο Ισπανός Μαρτίνεθ Μονουερά. Αυτός θα σφυρίξει. Λοιπόν, ενώ στο μάτς που έχουμε σε εξέλιξη στο παγκόσμιο της Κίνας, λοιπόν, οι Σέρβοι έχουν ανοίξει τη διαφορά απέναντι στις Φιλιππίνες. Εντάξει, θα κάνουν άλλο περίπατο σήμερα όπως φαίνεται, θα πάρουν άλλη μια άνετη νίκη. Είναι το μεγάλο φαβορί φυσικά. 28-13 το μάτς στην δεύτερη περίοδο, στο συν 15 οι Σέρβοι από νωρίς. Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε σε ένα ακόμη ενδιαφέρον θεματάκι, η τηλεθέαση της Εθνικής δείχνει να σάρωσει και που να έρθουν και τα πιο σημαντικά παιχνίδια και στα νοκάουτ συνέχεια. Περίπου 890.000 άνθρωποι παρακολούθησαν στην Ελληνικά την αναμέτρηση πρεμιέρας κόντρα στο Μαυροβούνιο, που ήταν και Κυριακή μεσημέρι στις 3 με πολύ ζέστη. Πολύ μπορεί να ήταν και σπαραλήσει και την ώρα, που ήταν και απέναντι σε ένα τόχι τόσο εμπορικό αντίπαλο. Ωστόσο, πρεμιέρα, 890.000 τηλεθεατές περίπου ήταν την Εθνική στην ΕΡΤ και που να έρθουν και τα πιο σημαντικά παιχνίδια στη συνέχεια της διοργάνωσης. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ψηλές προσδοκίες από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φέτος στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα της Κίνας, με στόχο φυσικά να έρθει το μετάλλιο.
Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα στην εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Θα παραδώσουμε σκητάλη στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2 με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Λίμπερο 107,4 με όλα τα ενδιαφέροντα και συνέχεια της ημέρας. Από εμάς, καλό μεσημέρι.